Τι θα κάνουμε. Ζούμε με ένα τσέκι. Εγώ ψάμε στο γεδόν που να πάμε. Όχι έχουμε μένει στην τράπεζα. Είμαστε πρόσφυγες. Ναι. Τι θα κάνουμε. Είστε απελπισμένος ή προσπαθείτε να βλέπετε με αισιοδοξία τα πράγματα. Να σας διάσουμε. Τι μπορεί ένας λαός μικρός, τι θα κάνει μες στην αφηρία. Τι αφηρία. Διότι πήγαν 25-27 χώρες για να συνεργάσουμε, να αλληλοβοηθούνται. Διότι αλληλοκαταστρέφονται. Φοβάστε για το μέλλον της Βεβαίως, Κύπρου. Βεβαίως, όχι κάποιον που φοβάται. Έχετε παιδιά καταρχάς. Ναι. Και πώς βλέπετε τα πράγματα, ανησυχείτε για το μέλλον τους. Πάρα πολύ. Ανησυχώ για όλους. Κατά ακρίβεια, νομίζω έρχονται πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Θα δούμε πάρα πολύ δυστυχία γύρω μας. Μάλιστα. Κάποιοι πιο πολύ, κάποιοι λιγότερο. Και σίγουρα είναι και λυπηρό και ανησυχητικό. Πρώτο μέτρο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι εδώ πρέπει να καταδικαστούν για απόσπαση λεφτών διαψευδών παραστάσεων. Και να παρουσιαστεί στο δικαστήριο όχι προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, ναι. Συνωμοσία διάπραξη κακουργήματος. Μάλιστα. Τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, οι Γερμανοί και οι εταίροι, αν θέλουν να λέγονται εταίροι, για μένα δεν είναι εταίροι. Γιατί οι ηγέτες που αποφασίζουν γενοκτονία, γιατί για μένα είναι γενοκτονία, που παίρνουν μέτρα τα οποία παραβιάζουν και καταδικάζουν παράφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι μέτρα.